Εξαρρύθμος χορός των σοφών Αποστόλων, ημνής το ιερός, μελωδίες ασμάτων, ερμάς και ασύγκριτος, ηρωδίων και αγαβός, συν το φλέγοντι και το θεόφρονη ρούφο, την τριάδα γάρ, δίνεκος δισοπούσιν, υπέρ των ψυχών ημών. 8 Απριλίου. Ηρωδίωνος Αγάβου Ρούφου Ασυγκρίτου Φλέγοντος και Ερμού των Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Κελεστίνου Παπαρόμης και Ιωάννου του Ναυκλήρου του Ενκό. Ο Ηρωδίων υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Πέτρου, χειροτονήθηκε επίσκοπος Υπάτης Φθιώτιδας και κήρυτε άφοβα τον Λόγο του Θεού. Τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και έπειτα από πολλά βασανιστήρια του έκοψαν το λαιμό. Ο Άγαβος ήταν αυτός που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων. Προφήτεψε για τον Απόστολο Παύλο ότι θα συλληφθεί και θα παραδοθεί στα έθνη. Αυτό το έκανε και με τη ζώνη του Παύλου, δένοντάς τον στα χέρια και στα πόδια, για να του δείξει ότι οι Ρωμαίοι θα τον συλλάβουν και σιδηροδέσμιο θα τον οδηγήσουν στο μαρτύριο. Επίσης ο Άγαβος είχε προφητεύσει ότι θα γίνει μεγάλη πείνα, μεγάλος λοιμός. Και έτσι οι χριστιανοί της Αντιοχίας έστειλαν χρήματα στους χριστιανούς των Ιεροσολύμων δια των Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου. Ο Απόστολος Ρούφος, που αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή, έγινε επίσκοπος Θιβών. Και οι Απόστολοι Φλέγων και Ασύγκριτος εκήρυξαν σε διάφορα μέρη. Βασανίστηκαν από Ιουδαίους και ειδωλολάτρες και τελειώθηκαν μαρτυρικά και οι δυο τους την ίδια μέρα. Το μήνυμα της ημέρας. Πραγματικά, δεν είναι κανείς πιο ευτυχισμένος από εκείνον που απολαμβάνει την χάρη και την προστασία του Θεού. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Θείον βλάστημα της κοϋπάρχων ταύτην έφρανας της ιαθλήσι Ιωάννη νεομάρτης πανέφημε των αθλητών γαρζιλώσας τα σκάματα διαπυρός τον αγώνα ετέλεσα. Μάρτης ενδόξε Χριστόν τον Θεόν οικετεύε, δωρήσας Θεόν.